Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από την Τούμπα. Η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την αντίστοιχη της Εθνικής Κροατίας. Η Εθνική Ελπίδων, για την ακρίβεια, μια μέρα μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Ανδρών από την αντίστοιχη της Κροατίας. Πάμε γρήγορα στους Εθνικούς Ύμνους. Ακούτε τώρα τον Εθνικό Ύμνο της Κροατίας. Ήταν ο Εθνικός Ύμνος των Κροατών και τώρα η σειρά του δικού μας Εθνικού Ύμνου. Ήταν ο εθνικός μας ύμνος και πλέον όλα σχεδόν έτοιμα για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής για τα προκριματικά του Euro, που με την τελική φάση θα γίνει στην Ιταλία. Να υπενθυμίσουμε, πρώτος όμιλος με την εθνική μας να υποδέχεται την Κροατία, ένα ντέρμπι κορυφής του πρώτου ομίλου, με τις δύο ομάδες να μετράνε ισάριθμες νίκες σε τέσσερα παιχνίδια και πλέον να δίνουν το μεταξύ τους παιχνίδι για το ποιος θα περάσει στην πρωτιά, αν περάσει κάποιος, καθώς έχουμε αρκετά έργα ακόμα μέχρι το τέλος. Να υπενθυμίσουμε πάντως ότι η Ελλάδα και η Κροατία είναι οι δύο ομάδες που δείχνουν να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμή στον όμιλο και οι οποίες παλεύουν για την πρωτιά. Πάμε σε δεκάδες των δύο ομάδων. Από την μία, ο Αντώνης Νικοπολίδης έχει κατέβει στο γήπεδο με τους Κότσαρη στα γκολπόστ, Σάγεκα, Τσίμικα, Νικολάου και Πασαλίδη στην τετράδα της άμυνας, Ανδρούτσο, Καραχάλιο, Γαλανόπουλο στην τριάδα του κέντρου και από εκεί και πέρα Λάμπρου, Κουλούρης και Μανθάτης στην τριπλέτα της επίδεσης. Από την άλλη πλευρά, ο Νέναντ Γκρατσάν έχει κατέβει με τους Πόσαβετς στα γκολπόστ, Κάρασιτς, Σόσα, Σούνιτς και Τσαλέτα Τσάρ στην άμυνα, Μπάλιτς, Μόρο, Σούνιτς στην τριάδα του κέντρου, Μπότσκαη, Γιάκολης και Μπρέκαλο στην τριάδα, την επιθετική τριπλέτα των Κροατών. Πάμε στις αλλαγές των δύο ομάδων, με τον Αντώνη Νικοπολίδη να έχει στον πάγκο τους Άστρα, Μαυρόπανο, Δελγιανίδη, Ορφανίδη, Μελικιώτη, Λιμνιό και Βέργο, αυτοί που συμπληρώνουν την 18άδα. Από την άλλη πλευρά, οι Κροάτες που βρίσκονται στον πάγκο είναι οι Σέμπερ, Μάγερ, Κόρλιτς, Μάμιτς, Μπόσαντσιτς, Ιβάνουσεκ και Μπάζιτς, που συμπληρώνουν την 18άδα. Διετής αναμέτρησης ο Κρέκ Πόουσον, ο Άγγλος, με βοηθούς τους Λέναρτ και Ρίτσαρντ Κουκ, που θα είναι η βοηθή του. Με τις μπλε εμφανίσεις οι Κροάτες, με τις λευκές η δική μας εθνική, με τους παίκτες του Αντώνη Νικοπολίδη να δίνουν όρκο νίκης στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Μια συννεφιασμένη σήμερα μέρα από το πρωί, τώρα λίγο καιρός έστρωσε,
με την Ομοσπονδία να πούμε ότι έχει ελεύθερη είσοδο σήμερα εδώ στην Τούμπα για όλο τον κόσμο. Αρκετά παιδιά ακαδημιών που έχουν βρεθεί σήμερα εδώ στην κερκίδα της Τούμπας, στη θύρα 3 για την ακρίβεια. Σέντρα λοιπόν για τους Κροάτες, το παιχνίδι ξεκινάει. Ένα ντέρμπι κορυφής όπως ανέφερα και νωρίτερα. Εδώ στην Τούμπα για τον πρώτο όμιλο των προκριματικών. Τέσσερις αγωνιστικές περάσαν, πέμπτη αυτή σήμερα. Τέσσερις ισάριθμες νίκες και οι δύο ομάδες. Εδώ κερδίζουν οι παίκτες του Αντώνη Νικοπολίδη. Και μπάλα σε πλάγιο. Ναι, σε πλάγιο τελικά. Α, τελικά για τους Κροάτες σύμφωνα με τον Πόουσον. Αλλάζει χέρια το πλάγιο. Πιέζουν ψηλά. Καραχάλιος εδώ μέσος του Λεβαδιακού, κερδίζουν οι Κροάτες. Έχει βγει ο Κότσαρης, θα διώξει σε ένα χώρο που κινεί το Λάμπρου, δεν μπορεί να την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο, πλάγιο για τους Κροάτες. Με τον Κάρασιτς. Εκεί βρίσκεται τον Νικολάου, προσπαθεί να διώξει τον Νικολάου και τα καταφέρνει. Η μπάλα περνάει από τον Κουλούρη. Και τώρα σε ένα χώρο όπου κινείται μόνο ο Κότσαρης, ο νεαρός τερματοφύλακας που ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ακούτε και τους νεαρούς φίλους της Εθνικής που φωνάζουν ρυθμικά. Ελάς, ελάς, Λάμπρου. Κερδίζουν οι Κροάτες και πάλι με τον Μποτσκάι. Ακόμα ένα λάθος και τώρα ο Μανθάτης πήγε να περάσει και δεύτερο παίκτη των Κροατών. Μανθάτης και πάλι, μόνος του σχεδόν εκεί. Θέλει να βρει στηρίγματα. Λάμπρου με τον Κουλούρη, δεν θα βγει η συνεργασία. Κερδίζουν οι Κροάτες και φάουλ που γίνεται υπέρ των Κροατών. Ένα παιχνίδι γιορτή εδώ στην Τούμπα, όπως είχε προγραμματιστεί. Με ελεύθερη είσοδο, να υπενθυμίσουμε. Με αρκετό κόσμο πάντως, από κάτω μας ακριβώς, όπου φιλοξενούνται οι φίλαθλοι του παιχνιδιού. Σίμιτς για τον Τσαλέτα Τσάρ και αυτός αριστερά. Για τον Σόσα, προσπαθεί και ο Μπρέκαλο και τώρα πίσω η μπάλα για τον Κότσαρη, ο οποίος με τη μία απομακρύνει σε ένα χώρο όπου βρίσκονται μόνο μπλε. Πασαλίδης για τον Νικολάου. Χάιος. Και τώρα Ανδρούτσος πίσω ξανά σε μια οργανωμένη επίθεση εθνική μας. Νικολάου πίσω για τον Πασαλίδη, ο οποίος παίζει με μια προστατευτική μάσκα όπως βλέπετε. Πίσω για τον Κότσαρη. Ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο για την συνέχεια του ομίλου. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 12 βαθμούς. Λάμπρου δεν θα περάσει παλιά του από τον Σούνιτς. Ξανά η Ελλάδα. Γαλανόπουλος θέλει να αλλάξει παιχνίδι, θα το καταφέρει τελικά. Η παλιά για τον Λάμπρου, ο οποίος προλαβαίνει τελικά στα όρια. Λάμπρου έχει ανοίξει το κοντρόλ, κερδίζουν οι Κροάτες. Και τώρα ο Πασαλίδης πρώτος στην μπάλα. Α, υπάρχει φάουλ τελικά που δίνει ο Άγγλος ρέφερι στην αρχή της φάσης. Φάουλ λοιπόν για την ελληνική ομάδα. Και τώρα για τον Μανθάτη, ο οποίος κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και βρίσκει τον Σάλιακα, ο οποίος βγάζει τη σέντρα. Κόβουν οι Κροάτες.
Κεφαλιά από τον Καραχάγιο, πλάγιο για την ομάδα της Κροατίας. Όλα 0 εδώ στην Τούμπα, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Η ελληνική ομάδα, η οποία έχει την καλύτερη άμυνα βάση στατιστικών στις 4 αναμετρήσεις, στις πρώτες 4 αγωνιστικές, με μόλις ένα γκολ παθητικό, αυτό το γκολ από τη Μολδαβία. Εδώ έγινε το λάθος, ο Πασαλίδης τρέχει να διορθώσει, θα γυρίσει πίσω στον Κότσαρη και αυτός μακριά, να φύγει ο κίνδυνος. Γαλανόπουλος. Κερδίζουν ξανά οι Κροάτες. Μπρέκαλο. Ο Τσαλέτα Τσάρ ξανά για τον Μπρέκαλο, ο οποίος σημείωσε χατρίκ στο περασμένο παιχνίδι της κροατικής ομάδας. Και τώρα η Ελλάδα ξανά στην αντεπίθεση. Η μπαλιά στα δεξιά για τον Μανθάτη, παρέμβαση πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Τσιμίκας για τον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος πέφτει κάτω, σηκώνεται ξανά, θα κρατήσει την μπάλα και θα παίξει δίπλα του για τον Ανδρούτσο, πίσω για τον Καραχάγιο. Γαλανόπουλος, Καραχάγιος και πάλι. Περιμένουν οι Κροάτες πίσω από το κέντρο, περίπου στο 1 τρίτο του γηπέδου. Τσιμίκας προσπαθεί να βρει χώρους. Θα δώσει πίσω ξανά για τον Καραχάγιο. Κάθε την παλιά του Καραχάγιου δεν περνάει από τον Σούνιτς. Και τώρα Πασαλίδης, ο οποίος θα γυρίσει ξανά για τον Κότσαρη. Γενικά οι Κροάτες, οι οποίοι πάντως είναι μια ομάδα που προτιμάει να έχει την κατοχή με το μέρος της. Σήμερα σε αυτό το ντέρμπι κορυφής βλέπουμε ότι δεν το καταφέρνει με επιτυχία γενικότερα το πλάνο των πρωταγωνιστικών. Γαλανόπουλος, ο οποίος βάζει ωραία το σώμα του, θα βγει η σέντρα για τον Κουλούρη, δεν θα περάσει όμως. Και τώρα ο Καραχάγιος ξανά δεξιά. Πολλά τα λάθη και από τις δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά. Τσαλέτα Τσάρ για τον Σούνιτς. Εδώ έγινε το λάθος, αλλά με φάουλ, όπως λέει ο Κρέκ Πόουσον, ο Άγγλος ρέφερι που ορίστηκε για την σημερινή αναμέτρηση. Ελλάδα-Κροατία με 12 βαθμούς στον πρώτο όμιλο, με 7 είναι η Λευκορωσία, με ένα παιχνίδι περισσότερο βέβαια, σε 5 αγωνές οι 7 βαθμοί, στο μείον 5 ουσιαστικά από την κορυφή, και με 4 η Τσεχία, με 3 η Μολδαβία και κανένα βαθμό το Σαν Μαρίνο. Ουσιαστικά η μοναδική απειλή για τις δύο ομάδες είναι η Τσεχία, θεωρώ, η οποία έχει 3 αγώνες και αγωνίζεται αύριο μέσα στη Μολδαβία. Αν θα μπορούσαμε να την θεωρήσουμε απειλή. Να αναφέρουμε πάντως ότι στην τελική φάση προκρίνονται οι 9 πρωτοπόροι και από εκεί και πέρα, από τους 4 καλύτερους δεύτερους, τα 2 εισιτήρια είναι αυτά που θα περάσουν για την Ιταλία. Εδώ οι Κροάτες, ένα σουτ και εντυπωσιακή επέμβαση από τον Κότσαρη στην πρώτη ευκαιρία του παιχνιδιού εδώ για τους Κροάτες με τον Μπότσκαη. Ξανά οι Κροάτες, η αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπότσκαη, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε το σουτ νωρίτερα. Εδώ ξανά οι Κροάτες, δεν θα περάσει μπαλιά από τον Πασαλίδη. Πιέζουν οι Κροάτες τώρα και ο κίνδυνος θα φύγει από την απομάκρυνση του Τσιμίκα και πλάγιο για την ομάδα της Κροατίας. Εδώ σε επανάληψη η πρώτη φάση του παιχνιδιού για τους Κροάτες και εντυπωσιακή επέμβαση από τον Κότσαρη, τον νεαρό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Πασαλίδης, ένα παιδί που μεγάλωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη και πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης στην Super League. Τσιμίκας για τον Ελάμπρου. Μέσα από τις κόντρες επωφελείται
Ο Ανδρούτσος, ο οποίος θα βγάλει χαμηλά τη σέντρα και πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Με τον Τσιμίκα να ανεβαίνει για την εκτέλεση πλαγίου. Τσιμίκας δανεικός στη Βίλεμα από τον Ολυμπιακό. Τσιμίκας για τον Λάμπρου. Έχει βάλει καλά το σώμα του ο Κάρατσιτς και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 11ο λεπτό της αναμέτρησης, Ελλάδα-Κροατία 0-0, με μόλις μια καλή ευκαιρία στο παιχνίδι αυτή των Κροατών, με το σουτ που είδαμε νωρίτερα από τον Μπότσκαϊ. Η μπάλα πίσω στον Πόσαβετς, στον τερματοφύλακα του Παλέρμο. Γενικότερα παρατηρείται ότι οι Κροάτες, νεαροί ποδοσφαιριστές, έχουν καλύτερη μοίρα από τους αντίστοιχους Έλληνες, αν και σχετικά μπορούμε να πούμε τα τελευταία χρόνια δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στους Έλληνες σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά παρόλα αυτά πάλι στο εξωτερικό είναι αλλιώς τα πράγματα. Και ας μην πιάσουμε μια τέτοια συζήτηση, καθώς σίγουρα θα θέλουμε αρκετή ώρα. Στο παιχνίδι μας οι Κροάτες είναι αυτοί που έχουν την μπάλα. Δεν θα περάσει το Μανθάτη. Κουλούρης, εδώ επιθετικός του ΠΑΟΚ. Η προσωπική προσπάθεια από τα δεξιά, έχει ανέβει και ο Λάμπρου. Τον είδε στο δεύτερο δοκάρι. Λάμπρου δεν μπορεί να κατεβάσει. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος χειροκροτάει για αυτή την προσπάθεια της εθνικής. Και ο Πόσαβετς στην επαναφορά. Στην Ιταλική Παλέρμο, ο Γιώσιπ Πόσαβετς. Μόλις 21 χρονών. Και εδώ υπάρχει φάουλ, σύμφωνα με τον Πόουσον, πάνω στον Γιάκολης. Λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, εδώ ένα φάουλ για τους Κροάτες. Τα λέει εκεί ο Ανδρούτσος με τον Άγγλο ρέφερι. Ο Γιάκολης, ο οποίος παραμένει στο έδαφος. Και ο Ιβάν Σούνιτς που ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Με τις μπλε εμφανίσεις η Κροατία, με τις λευκές η ελληνική ομάδα. Να υπενθυμίσουμε για τον κόσμο που μπήκε μόλις τώρα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Η μπάλα πίσω από τον Μπάλιτς. Σούνιτς. Τσαλέτα Τσάρ με την μπάλα. Θα παίξει κάθετα. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και εδώ ο Κουλούρης πέφτει κάτω. Τίποτα, λέει ο Πόουσον. Και τώρα η επίθεση για τους Κροάτες από τα αριστερά. Εκεί δεν θα περάσει όμως. Κλείσαν πολύ καλά τους χώρους οι Έλληνες διεθνείς. Πιέζουν οι Κροάτες, η μπάλα έξω τελικά. Κατάφεραν εδώ οι παίκτες στον Αντώνη Νικοπολίδη να βγάλουν εις πέρας αυτή την επιθετική προσπάθεια των Κροατών. Ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελπίδων από το 2015, μετά από 2 χρόνια περίπου στον πάγκο του Ολυμπιακού, βοηθός αρχικά του Ζαρντίμ και μετέπειτα του Μίτσελ, αποφάσισε να σταθεί στα δικά του πόδια πλέον ως προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, σε ένα ιδιαίτερα γνώριμο γήπεδο. Ποιος θα ξεχάσει άλλωστε τις μάχες Ολυμπιακού ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες, θεωρώ, όλων των εποχών στην Ελλάδα, ο Αντώνης Νικοπολίδης. Εδώ ο Λάμπρου θα βγάλει την σέντρα, η μπάλα σηκώνεται αρκετά ψηλά, ένα σουτ αρκετά άστοχο όμως από τον Ανδρούτσο, ο οποίος δεν το έπιασε καλά, σίγουρα θα περίμενε κάτι καλύτερο. Παραμένει το 0-0 εδώ στην Τούμπα, 15ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ελλάδα και Κροατία. Με τους παίκτες του Αντώνη Νικοπολίδη να θέλουν να πάρουν μια άτυπη ρεβάνς για τον χθεσινό αποκλεισμό της Εθνικής Ανδρών. Και γενικότερα όμως σε αυτές οι ομάδες εδώ ο Κουλούρης επωφελείται από το λάθος. Έχει πατήσει περιοχή, θέλει και στηρίγματα όμως. Μανθάτης κερδίζει. Έχουν γυρίσει οι Κροάτες ξανά και τον Κουλούρη. Καραχάγιος ακόμα πιο πίσω η μπάλα για τον Σάγιακα και πίσω τώρα για τον Κότσαρη. Δεν βγήκε εδώ η επίθεση. Μετά το κλέψιμο του Κουλούρη. Μια μεγάλη παλιά από τον Νικολάου απευθείας στα χέρια του Πόσαβετς. Καράτσιτς. Ακόμα πιο πίσω τώρα για τον Πόσαβετς, ο οποίος δεν βιάζεται. Ανεβαίνει δειλά-δειλά ο Ανδρούτσος, διώχνει ο Πόσαβετς κεφαλιά από τον Τσιμίκα, δεύτερη τώρα, Λάμπρου. Ψάχνει στηρίγματα το τριγωνάκι εκεί των Ελλήνων παικτών και τώρα η μπάλα πίσω για τον Νικολάου, ακόμα πιο πίσω για τον Κότσαρη. Ανεβαίνει να πιέσει ο Γιάκολης και όπως απομακρύνει ο Κότσαρης. Εδώ οι Κροάτες ξανά στο προσκήνιο τώρα. Ακόμα μια επίθεση από τα αριστερά με πολύ καλές προϋποθέσεις μάλιστα. Για να δούμε εδώ τους Κροάτες. Το στρώσιμο της μπάλας, κόρνερ τελικά από την παρέμβαση του Μανθάτη, ο οποίος πρόλαβε την μπάλα προτού αυτή φτάσει στον Νίκολα Μόρο και παραχωρεί το κόρνερ για την ομάδα της Κροατίας. Νίκολα Μόρο, 19 χρονών, παίχτης της Δυναμό Ζάγκρεπ. Και κόρνερ για τους Κροάτες. Φαλτσαριστά, διώχνουν προσωρινά οι Έλληνες και τώρα στην αντεπίθεση η ελληνική ομάδα. Λάμπρου, ο οποίος πάει να το πάρει μόνος του όλη την προσπάθεια και όχι, όχι, όχι λέει ο Άγγλος, η μπάλα έφτασε στον Πόσαβετς. Πολύ κοντά στη φάση βέβαια ο Άγγλος ρέφερι. Και τώρα η απέναντι παλιά από τον Κάρασιτς για τον Μπότσκαϊ, ο οποίος άλλαξε πλευρά με τον Μπάλιτς. Από συγκυρίες τουλάχιστον, καθώς επέστρεψε στη θέση του. Καραχάγιος. Νικολάου. Και τώρα Ανδρούτσος πίσω για τον Πασαλίδη. Παλιά για τον Μανθάτη, ο οποίος παλεύει για να κρατήσει την μπάλα. Κάθε την παλιά στο χώρο. Ο Νικολάου έχει αλλού το μυαλό του. Για καλή του τύχη. Σηκώθηκε η σημαία από τον πρώτο βοηθό, τον Λέναρτ. Και η μπάλα για την εθνική μας με τον Πασαλίδη τώρα. Σάγιακας ο κριτικός πίσω για τον Κότσαρη. Μόλις μια καλή ευκαιρία στο παιχνίδι σε αυτά τα 19 λεπτά εδώ στην Τούμπα. Ένα σούτ του Μπότσκαη όλο και όλο. Νικολάου πίσω για τον Κότσαρη, ο οποίος ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Με στόχο τον Κουλούρη. Ο πρώτος σκόρερ εδώ της Εθνικής. Αφήνει πολύ ωραία για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας άνοιξε το κοντρόλ και η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάντως ο κόσμος έχει τη θετική άβρα. Ακόμα και να πάει μια προσπάθεια λάθος, χειροκροτάει τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή. Το προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι είχε γίνει στο Περιστέρι, να υπενθυμίσουμε. Καθώς από εκεί πέρα μετράμε άλλα 3 εκτός έδρας παιχνίδια στις πρώτες 4 αγωνιστικές. 3 εκτός και 1 εντός με τη Μολδαβία, εκείνο το 5-1.
Μπάλιτς για τον Κάρατσιτς. Μποτσκαϊ γυρνάει πίσω για τον Σούνιτς. Και αυτός αριστερά για τον Σόσα. Περιμένουν οι Έλληνες διεθνείς. Κεφαλιά από τον Μπάλιτς. Κρατάνε οι Κροάτες και τώρα Μποτσκαϊ. Επιχειρεί το σούτ ακόμα μια φορά, αλλά δεν ήταν και τόσο τυχερός, καθώς βρέθηκε εκεί ο Ανδρούζος και του έκοψε τη φόρα. Κουλούρης αρκετά μακριά το πεδίο δράσης του, ωστόσο βοηθάει στην ανάπτυξη της ελληνικής ομάδας. Εδώ τώρα θα κάνει και το σούτ, η μπάλα ψηλά. Κόρνερ τελικά, καθώς βρήκε κάποιος Κροάτης. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τον Τσιμίκα να πηγαίνει στην εκτέλεση. Τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα. Ένας παίκτης που ανήκει στον Ολυμπιακό, δανεικό στη Βίλεμ, να υπενθυμίσω. Και τα πρώτα του βήματα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Του νεαρού Τσιμίκας. Φαλτσαριστά στο δεύτερο δοκάρι, διώχνουν οι Κροάτες. Προσπαθεί ο Πασαλίδης, δεν μπορεί να πιάσει το σούτ. Ωστόσο αποτρέπει τον Μποτσκαϊ να βγάλει την κόντρα. Έξυπνο φάουλ θα έλεγα από τον Πασαλίδη, ο οποίος εφόσον δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ, φρόντισε να σταματήσει την αντεπίθεση που επιχείρησαν να βγάλουν εδώ οι Κροάτες. Ελλάδα-Κροατία 0-0 στο 22 της αναμέτρησης. Παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής. Στην φάση των ομίλων, με απότερο στόχο ένα εισιτήριο για την τελική φάση που θα γίνει στην Ιταλία. Η εθνική μας, η οποία, η εθνική ελπίδα για την ακρίβεια, δεν έχει θετική παράδοση με την αντίστοιχη των Κροατών. Στα τελευταία τρία παιχνίδια που έχει δώσει, μετράει σε άριθμες ήττες. Σάγιακας από τον Κισαμικό. Ο Χανιάς Κισαμικός, δανεικός βέβαια. Και εδώ τα δεξιά, το Ρομανθάτης θα σπάσει την μπάλα. Ωστόσο κόβουν οι Κροάτες, οι οποίοι επιχειρούν τώρα να βγάλουν κάποια αντεπίδεση. Έχει γυρίσει ο Μανθάτης, κλέβει την μπάλα και πλάγιο εδώ για τους Κροάτες τελικά. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι πάντως σε αυτό το πρώτο μέρος. Εδώ η παρέμβαση του Πασαλίδη, ο οποίος σταμάτησε τον Μπρέκαλο, τον πρώτο σκόρερ των Κροατών, με 4 γκολ στην διοργάνωση. Τα τρία γκολ βέβαια τα σημείωσε με το αδύναμο Σαν Μαρίνο, κατά γενική ομολογία. Νικολάου, χωρίς να βλέπει πίσω του, προτίμησε να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Με τον Κάρατσιτ σιγά σιγά. Κάρατσιτ θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Μια κεφαλιά, καμία ανησυχία για τον Κότσαρη. Ο οποίος περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Μιας και οι Κροάτες δεν αφήνουν να γίνει αλλαγή της μπάλας στα δύο στόπερ μας. Κάρασιτς, Τσιμίκας, Κουλούρης, Λάμπρου. Εδώ θα χάσει την μπάλα ο Ανδρούτσος. Κέρδισε ο Μπάλιτς και τώρα Σούνιτς, ο αρχηγός των Κροατών, και φάουλ που κάνει ο Πασαλίδης πάνω στον Μάριν Γιάκολης. Με τον Άγγλο ρέφερι, αν τα λέει εκεί, με τον τριαντάφυλλο Πασαλίδη. Ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης, μεγαλωμένος στην Θεσσαλονίκη. Ο Σίμιτς
Κερδίζει η ελληνική ομάδα. Η οποία θέλει να βγει στην κόντρα, η παλιά για τον Κουλούρη, πολύ ωραία. Κουλούρης. Πολύ ωραία παλιά του, εδώ φάουλ φυσικά και κάρτα. Η πρώτη στο παιχνίδι που θα βγει από το τσεπάκι του Πόουσον για τον Τσαλέτα Τσάρ με το νούμερο 5 της Εθνικής Κροατίας, 21χρονος αμυντικός της Σάλτσμπουργκ και μάλιστα με πολύ καλά δείγματα. Ο Λάμπρου τελικά στην εκτέλεση για την ελληνική ομάδα, ο Λάζαρος Λάμπρου, παίκτης του Πανιωνίου με δανεισμό βέβαια από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τον είχε αποκτήσει από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Από τις αποκαλύψεις του φετινού πρωταθλήματος της Super League, ο Λάζαρος Λάμπρου. Λάμπρου, χαμηλά, εύκολα οι Κροάτες. Και εδώ ο Καραχάγιος με ψυχραιμία δεξιά. Μα να γίνει το λάθος από τον Γαλανόπουλο, ο οποίος κρατάει όμως. Μανθάτης, Γαλανόπουλος για τον Καραχάγιο. Περιμένει ο Λάμπρου, προτιμάει ξανά δεξιά τελικά ο Καραχάγιος. Και τώρα η παλιά για τον Μανθάτη, ο οποίος άνοιξε το κοντρόλ. Κερδίσαν οι Κροάτες. Μπρέκαλο και πλάγιο για την ομάδα της Κροατίας. Εδώ πολύ ωραία τρίπλα του Μπρεκάλο, ο οποίος κρατάει μπάλα, ανεβαίνει και δίπλα του ο Μπάλιτς. Έγινε το λάθος και τώρα η ελληνική ομάδα με τον Γαλανόπουλο να παίζει δεξιά για τον Μανθάτη. Ξανά ο Γαλανόπουλος, Καραχάγιος. Έχουν γυρίσει οι Κροάτες, λογικά θα πάμε σε μια πιο οργανωμένη επίθεση. Κουλούρης φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει τους ελιγμούς και θα παίξει δεξιά τώρα για τον Μανθάτη, ο οποίος επιχειρεί χαμηλά τη σέντρα, απομακρύνει ο Τσαλέτα Τσάρ. Μανθάτης και πάλι για τον Σάγιαγκα και πίσω για τον Κότσαρη, ο οποίος έχει βγει αρκετά από την εστία του για να πάρει την μπάλα. Νικολάου αφήνει για τον Τσιμίκα, δεν έγινε καλή συνεννόηση, πλάγιο για την ομάδα της Κροατίας. Ο Άγγλος ρέφερι, ο οποίος ζητάει από τον Κάρασιτς να πάει πίσω από τη μεσαία γραμμή. Το ένα και το αυτό. Μπάλιτς συγκλίνει προς τον άξονα, δεν τον αφήνει να περάσει και ο Καραχάγιος, ο οποίος θα πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής, ο μέσος του Λεβαδιακού. Μόρο δεν θα περάσει, μπαλιά του, Πασαλίδης. Και τώρα η ελληνική ομάδα προσπαθεί να βγει σε κάποια κόντρα. Μπαλά θα περάσει, ωστόσο κλείνει το χώρο ο Σόσα και θα παίξει πίσω για τον Πόσαβετς, ο οποίος με τη σειρά του θα απομακρύνει. Μανθάτης. Και εδώ επικίνδυνο φάουλ από τον Κροάτη και κάρτα δεύτερη, σωστή θεωρώ, από τον Πόουσον. Δεύτερη κίτρινη για τους Κροάτες. Μία νωρίτερα ο Τσαλέτα Τσάρ και μία τώρα ο Νίκολα Μόρο, ο 19χρονος μέσος της Δυναμό Ζάγκρεπ. Πασαλίδης. Ελλάδα-Κροατία 0-0 στην πρώτη μισή ώρα παιχνιδιού εδώ στην Τούμπα. Γαλανόπουλος, ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ, ο Κώστας Γαλανόπουλος. Τσιμίκας θέλησε να βρει τον Κουλούρη, κέρδισαν οι Κροάτες
και τώρα με τον Σούνιτς αριστερά για τον Σόσα. Βλέπουμε ότι οι δύο ομάδες προτιμάνε να πάνε σε ένα πιο αργό τέμπο. Φοβούμενες για κάποιο λάθος, άλλως είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Σίγουρα δεν κρίνει την πρωτιά, ωστόσο θα παίξει σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη του ομίλου και της πρώτης θέσης. Λάμπρου, Κουλούρης, η σέντρα, εύκολα οι Κροάτες. Και τώρα ο Μπότσκαη ανεβαίνει στην πλάτη του, ο Κάρασιτς, κέρδισε ο Τσιμίκας. Πίσω για τον Νικολάου και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Κότσαρη. 31ο λεπτό. Κότσαρης με παλιά ακριβίας βρίσκει τον Τσιμίκα πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Ο Αντώνης Νικοπολίδης όρθιος στον πάγκο του, όπως και ο συνάδελφός του, ο Κροάτης Νέναντ Κράτσαν, 55χρονος και συγκεκριμένα του 2013 στον πάγκο των Κροατών. Μανθάτης πίσω για τον Σάγιακα. Γαλανόπουλος, κάνει κίνηση ο Λάμπρου, θα παίξει παράλληλα για τον Τσιμίκα. Νικολάου, ο Κουλούρης δεν κυνηγάει τη φάση καθώς δεν έγινε καλή συνεννόηση. Μπάλιτς για τον Κάρασιτς και εδώ πλάγιο για την εθνική μας, καθώς ο Μπάλιτς δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ. Κουλούρης, προσπαθεί ο Λάμπρου να κερδίσει, Κουλούρης και πάλι για τον Λάμπρου, από πλεονεκτική θέση δοκάρι, τεράστια ευκαιρία για την ελληνική ομάδα και σηκωμένη σημαία στη συνέχεια της φάσης από τον δεύτερο βοηθό, τον Ρίτσαρντ Κουκ. Σίγουρα ένα replay θα μας διαφωτίσει, καθώς όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Εδώ σε επανάληψη φάση με τον Κουλούρη να κλέβει μετά το λάθος των Κροατών, ο Λάμπρου να κάνει κίνηση. Δεν είναι η πρώτη περίπτωση offside, θεωρώ ότι τη δεύτερη έδωσε ο... Όχι. Λογικά την πρώτη, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Από τον δεύτερο βοηθό, τον Ρίτσαρντ Κουκ. Εδώ ρυψοκίνδυνη παλιά από τον Λάμπρου, ο Καραχάλιος διόρθωσε στη μεσαία γραμμή και τώρα ο Σάγιακας από τα δεξιά. Πολύ ωραία συνεργασία με τον Μανθάτη, παλιά και τον Κουλούρη. Κουλούρης ανάποδο ψαλίδι, σηκωμένη σημαία και πάλι από τον δεύτερο βοηθό, τον Ρίτσαρντ Κουκ. Ο Κουλούρης ο οποίος βρίσκεται μέσα σε όλες τις φάσεις. Ευθύμης Κουλούρης, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος επέστρεψε τον δανεισμό του στην Κύπρο και στην Ανόρθωση, πιο συγκεκριμένα. Γαλανόπουλος, Κουλούρης και πάλι με πλάτη. Θα παίξει πίσω για τον Σάγιακα. Εδώ πιέζουν οι Κροάτες με τον Μπρέκαλο. Θα φύγει μπάλα. Τσαλέτα Τσάρ πίσω για τον Πόσαβετς. Μένει ψηλά η ελληνική ομάδα με Γαλανόπουλο και Κουλούρη. Δεν αφήνει εύκολα να αλλάξουν οι δύο στόπερ των Κροατών. Αλλά ούτε και τον Πόσαβετς να βρει κάποια άλλη επιλογή. Εδώ έγινε το λάθος, αλλά η μπάλα ξανά σε πόδια Κροατών και συγκεκριμένα στον Νίκολα Μόρο, ο οποίος έπαιξε στα αριστερά, ανεβαίνει και ο Σόσα από πίσω του, πλάγιο από την παρέβαση του Σάγιακα, αν είδα καλά, ο οποίος φαίνεται να χτύπησε στην φάση, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, τελικά σηκώνεται ή τουλάχιστον αυτή τη διάθεση δείχνει, ναι, σηκώθηκε ο Μανώλης Σάγιακας, ο κριτικός αμυντικός
ιδανικό στον Ολυμπιακό, στον ΑΟ Χανιάκη Σαμικό. Μανθάτης αρκετά δραστήριος από το ξεκίνημα. Ανεβαίνει ο Κουλούρης, χάνει ο Μανθάτης, το μάτιαξε εδώ. Μόρο, Γαλανόπουλος κερδίζει. Ανδρούτσος, περιμένει ο Κουλούρης αριστερά. Τώρα θα δεχθεί την μπάλα, έχει κάνει κίνηση ο Λάμπρου στην κορυφή. Καραχάγιος, έχουν γυρίσει οι Κροάτες. Ανδρούτσος, Λάμπρου, Σάγιακας για τον Μανθάτη. Θα πάει ένας μέναν με τον Σόσα και υπάρχει κόρνερ τελικά που δίνει ο Άγγλος ρέφερι, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. Ο Μανθάτης παραμένει στο έδαφος εκεί μπροστά από την θύρα 4. Κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Το δεύτερο στο παιχνίδι για την ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη. Και πλέον αρκετός κόσμος που βρίσκεται στην περιοχή του Πόσαβετς. Εκτελείται το κόρνερ, εδώ το λάθος. Σε δεύτερο χρόνο το σούτ έξω με τον τερματοφύλακα των Κροατών να βρίσκεται στο έδαφος. Γιώσιπ Πόσαβετς. Και σίγουρα τώρα κάποιοι στο Παλέρμο θα ανησυχούν, βλέποντας τον τερματοφύλακά τους να είναι στο έδαφος. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι, καθώς ο τερματοφύλακας της κροατικής ομάδας βρίσκεται στο έδαφος. Εδώ το replay. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα. Το 0-0 παραμένει για τις δύο ομάδες. Ελλάδα-Κροατία, να υπενθυμίσω, για την πέμπτη αγωνιστική των ομίλων ντέρμπι κορυφής. Με 12 βαθμούς, Ελλάδα και Κροατία. Με την ελληνική ομάδα βέβαια να έχει δώσει 3 εκτός έδρας αγώνες. Αυτός είναι ο δεύτερος εντός, σε αντίθεση με τους Κροάτες, οι οποίοι τα 3 από τα 4 παιχνίδια τα είχαν δώσει στην έδρα τους. Μόλις ένα είχαν δώσει εκτός, και αυτό με τη Μολδαβία στην πρεμιέρα. Μανθάτης. Εδώ έγινε το λάθος, κερδίσαν οι Κροάτες. Σούνιτς για τον Μπότσκαη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Με τον Πόουσο να φωνάζει τον Τσιμίκα και του κάνει παρατηρήσεις για την ενέργειά του να κρατήσει την μπάλα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο σκοπός είναι αυτός που αγιάζει τα μέσα. Από τα αριστερά και πάλι οι Κροάτες. Πλάγιο τελικά που παραχωρείται. Η επαναφορά από τους φιλοξενούμενους. Ο Σάγιακα σταματάει την προσπάθεια των Κροατών και συγκεκριμένα εκεί του Μπρέκαλο. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Με τον Μανώλη Σάγιακα να έχει πολλή δουλειά από την πλευρά του. Και εδώ φάουλ που δίνει ο Πόουσον. Φάουλ του Σούνιτς πάνω στον Ανδρούτσο. Ελλάδα-Κροατία 0-0 στο 40 λεπτό. Με την ελληνική ομάδα πάντως να πατάει καλύτερα σε αυτό το πρώτο μέρος. Οι Κροάτες, πέρα από ένα σουτ του Μπότσκαη στο πρώτο δεκάλυτο, δεν έχουν να δείξουν κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον για τη σημερινή αναμέτρηση.
Σούνιτς. Το τάκλιν, εδώ επικίνδυνο μαρκάρισμα. Ο Άγγλος ρέφερι προτιμάει να αφήσει το παιχνίδι, να συνεχιστεί. Οι Κροάτες συνεχίζουν τη μια στιγμή όπου ο Μανθάτης παραμένει στο έδαφος. Τώρα σηκώθηκε. Η μπαλιά από τον Μόρο. Έχει ανέβει ο Σόσα, αφήνοντας τη θέση του. Εδώ αμυντική αδράνεια από την ελληνική ομάδα και πέναλτι που δίνει ο Πόουσον για τους Κροάτες. Άσχημα μαντάτα για την ελληνική ομάδα, με τον Κρέκ Πόουσον να δίνει πέναλτι σε αυτή την ανατροπή. Θα δούμε και το replay. Μια απόφαση που δεν άρεσε στο ελληνικό κοινό. Είδατε το replay, πέναλτι για τους Κροάτες με τον Μπρέκαλο, τον πρώτο σκόρερ της κροατικής ομάδας. Γιώσιπ Μπρέκαλο απέναντι στον Κωνσταντίνο Κότσαρη από την Άσπρη Βούλα. Κάποια νεύρα εκεί στα όρια της μεγάλης περιοχής για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση. Μπρέκαλο. Σφυρίζει ο Πόουσον. Μπρέκαλο θα πλασάρει. Out! Ναι. Έξω τελικά το πέναλτι του Γιώσιπ Μπρέκαλο και ακούτε το χειροκρότημα του κόσμου. Ο οποίος πήρε βαθιά ανάσα, εδώ κάποια νεύρα την ίδια στιγμή. Δεν μπόρεσα να διακρίνω τι ακριβώς έγινε. Χαμένο πέναλτι λοιπόν για τους Κροάτες στο 42 αυτό, το πέναλτι που έχασε ο Μπρέκαλο. Εδώ σε επανάληψη, λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Κότσαρη, και εδώ από μια κάρτα στον Κότσαρη και στον Γιάκολης. Κάτι πρέπει να υπόθηκε μεταξύ των δύο. Όπως και να έχει, και ο Καραχάγιος έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα για την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε νωρίτερα. Όπως και να έχει, το πέναντι χάθηκε για τους Κροάτες. Το 0-0 παραμένει εδώ στην Τούμπα. Ξανά οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν να απειλήσουν. Μπλοκάρει ο Κότσαρης, ο οποίος προτιμάει να ερεμήσει τον ρυθμό του παιχνιδιού και θα παίξει με τα χέρια για τον Πασαλίδη. Κεφαλιά του Σόσα, ποιος προσπάθησε να βρει τον Τσαλέτα Τσάρ, πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Στο 44. Με τον Σάγιακα στην εκτέλεση, ο οποίος βρίσκει τον Καραχάγιο. Ποιος θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους. Τώρα τρέχει ο Λάμπρου. Έχει βρει στο κεφάλι του Τσαλέτα Τσάρ, νομίζω, η σέντρα των Καραχάγιο. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Και εδώ η παρέμβαση του Μπότσκα, η πλάγιο, δεύτερο στη σειρά. Σίγουρα μια ανακούφιση για όλους τους Έλληνες. Το χαμένο πέναλτι του Μπρέκαλου. Καραχάγιος, ομυρικές μάχες με τον Μπότσκαϊ. Κερδίζουν οι Κροάτες και τώρα Μπότσκαϊ κρατάει μπάλα, περιμένει να βρει στηρίγματα. Δεν θα τον αφήσει ο Τσιμίκας. Παλικαρίσια εκεί προσπάθεια από τον Καραχάγιο τελικά και όχι από τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας είναι αυτός που βγάζει τώρα την παλιά για τον Κουλούρη, ο οποίος θα κάνει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με τον Κρέκ Πόουσον. Ελλάδα-Κροατία 0-0. Ακόμα μισό λεπτό για να συμπληρωθούν το 45. Καραχάγιος. Την παλιά για τον Λάμπρου. Δεν θα περάσει από τον Κάρασιτς, ο οποίος τώρα θα διώξει με το αριστερό που δεν είναι βέβαια το καλό του.
Κερδίζουν ξανά οι Κροάτες και θα δώσει φάουλ ο Πόουσον, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Οι Κροάτες θα θέλουν να πιάσουν στον ύμνο την ελληνική άμυνα. 2 λεπτά καθυστερήσεις. Επιπλέον χρόνος 2 λεπτά. Η παλιά στη μεγάλη περιοχή. Εδώ δύσκολη στιγμή για την ελληνική άμυνα. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Γιάκολης. Για ακόμα μια φορά έφυγαν τα δύσκολα για την ελληνική ομάδα. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα με τον Κότσαρη στην επαναφορά. 0-0 και από ό,τι όλα δείχνουν έτσι θα πάει το παιχνίδι μέχρι την ανάπαυλα. Πρώτος στόχος για την ελληνική ομάδα είναι να μην χάσει. Η ελληνική ομάδα η οποία διαθέτει το καλύτερο παθητικό του πρωτομήλου με μόλις ένα γκολ, αυτό τη Μολδαβία που δέχθηκε. Εδώ η σέντρα των Τσιμίκα, προλαβαίνει ο Κάρασιτς, όχι, δεν πρόλαβε, κόρνερ και μάλλον η τελευταία φάση του πρωτομηχρόνου εδώ για την Ελλάδα με τον Λάζαρο Λάμπρου στην εκτέλεση. Ανεβαίνει ο Καραχάιος, ανεβαίνει και ο Πασαλίδης για να πάρει θέση. Ελλαδάρα βάλει ένα γκολ, φωνάζουν οι μικροί φίλοι της ελληνικής ομάδας. Η σέντρα Πόσαβετς, φάουλ τελικά που δίνει ο Πόουσον και ακόμα μια φορά ο τερματοφύλακας της κροατικής ομάδας στο έδαφος και κάρτα εδώ, λίγο αυστηρός νομίζω ο Άγγλος ρέφερι, κάρτα στον Πασαλίδη. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, πάντως ο Πασαλίδης δεν διαμαρτυρήθηκε. Ακόμα μια φορά στο έδαφος ο Γιώσιπ Πόσαβετς και ο 21χρονος τερματοφύλακας του Παλέρμο. Είδατε εδώ το replay. Και όπου να είναι θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος από τον Πόουσον. Εδώ δίπλα στο πλάνο στη γωνία βλέπετε τον Ανδρούτσο να τα λέει με τον Πόουσον. Ο οποίος στέκεται πάνω από τον τερματοφύλακα της κροατικής ομάδας. Σε ένα πρώτο μέρος πάντως όπου η εθνική μας δεν τα πήγε άσχημα, με εξαίρεση μια καλή ευκαιρία των Κροατών μετά το χαμένο πέναλτι του Μπρέκαλο, μπορούμε να πούμε ότι δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Ωστόσο δεν απειλήσε και ιδιαίτερα τους Κροάτες. Είναι από τα κλειστά παιχνίδια αυτά τα ντέρμπι κορυφής. Όπως είπα, σίγουρα δεν κρίνουν την πρώτη θέση από σήμερα, ωστόσο θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για το πώς θα λειτουργήσουν οι δύο προπονητές από εδώ και πέρα. Σούνιτς θα βρει τον Μπότσκαη, ο οποίος βουτάει θεωρώ περισσότερο, και τελικά ο Πόουσον σφυρίζει τη λήξη του πρωτομηχρόνου. Ελλάδα-Κροατία 0-0 και βλέπετε παράλληλα την κάρτα των στατιστικών. Επιστρέφουμε εμείς σε λίγο για την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς, γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Goalbet. Ασύγκριτες αποδόσεις.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στην Τούμπα για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης μεταξύ της Εθνικής Ελπίδων με την αντίστοιχη της Κροατίας. Αλλαγή στην ανάπαυλα. Ο Λόβρο Μάγκερ, όπως ακούσατε και το μεγάφωνα, στη θέση του Πέταρ Μπότσκαϊ, όπως ήταν και ο μοναδικός που έκανε ένα σούτ εντός εστίας στην εστία του Κότσαρη. Καμία αλλαγή από ό,τι βλέπω από τον Αντώνη Νικοπολίδη, με την ίδια δεκάδα με την οποία ξεκίνησε και στο δεύτερο μέρος. Ελλάδα-Κροατία 0-0 μετά από ένα πρώτο μέρος όπου καρδιοχτυπήσαμε λιγάκι με την εκτέλεση πέναλτι των Κροατών. Στο 42 το χαμένο πέναλτι του Μπρέκαλο, ο οποίος τώρα δέχεται την μπάλα και θα παίξει πίσω για τον Σόσα και αυτός με τη σειρά του για τον Μόρο, κόρνερ για την κροατική ομάδα, με τον Γιώσιπ Μπρέκαλο να πηγαίνει για την εκτέλεση, ο μοιραίος παίκτης μέχρι στιγμής των Κροατών, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά, ο Κότσαρης καθαρίζει και τώρα θέλει να παίξει γρήγορα με τα χέρια για τον Λάμπρου. Η μπάλα περνάει, όχι, δεν θα περάσει τελικά από τον Ιβάν Σούνιτς, πλάγιο για την ελληνική ομάδα, με τον Λάμπρου να περιμένει τον Τσιμίκα να ανέβει για το πλάγιο. 0-0 εδώ στην Τούμπα. Και τώρα στο προσκήνιο η ελληνική ομάδα, με τον Ανδρούτσο να επιστρέφει πίσω για τον Νικολάου. Ξανά Ανδρούτσος, πιέζει ο Σούνιτς, πίσω για τον Κότσαρη, ο οποίος ζητάει από τον Πασαλίδη να ανοίξει χώρο. Και τώρα ο Καραχάγιος πίσω για τον Νικολάου. Με το αριστερό απομακρύνει, κυνηγάει τη φάση ο Κουλούρης. Σούνιτς. Ζήτησαν χέρι εδώ οι Κροάτες, πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Κουλούρης με το στήθος, πολύ ωραία για τον Λάμπρου. Έκλεψε ο Σούνιτς. Ποιος είναι ξανά εδώ στο προσκήνιο, ο αρχηγός της κροατικής ομάδας. Και τώρα Μπόρνα Σόσα για τον Νεμπρέκαλο. Μάγερ πίσω για τον Τσαλέτα Τσάρο, ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Άντρια Μπάλιτς. Σόσα, Μανθάτης, πλάγιο για την Κροατία. Στο 48. Η παλιά του Σάγιακα για ποιον? Για τον Λάμπρου τουλάχιστον, έτσι έδειχνε. Μια παλιά που δίνει δυνατότητα στην ελληνική ομάδα να ανέβει πιο ψηλά. Γαλανόπουλος πίσω. Ακόμα πιο πίσω Νικολάου για τον Κότσαρη, ποιος απομακρύνει. Κερδίζουν ξανά οι Κροάτες. Σούνιτς, Μπρέκαλο για τον Σίμιτς. Και αυτός δεξιά για τον Κάρασιτς. Σε οργανωμένη επίθεση οι Κροάτες. Η παλιά για τον Σούνιτς, ο οποίος περιμένει αριστερά να ανέβει ο Σόσα. Σόσα χαμηλά η σέντρα. Καραχάγιος εύκολα σταμάτησε την μπάλα. Κουλούρης, Μανθάτης, εδώ ένας μέναν με τον Σόσα. Περιμένει βοήθειες. Ανδρούτσος, Καραχάγιος, παράλληλα για τον Γαλανόπουλο. Για τον Νικολάου και για τον Γαλανόπουλο, διορθώνω. Εδώ ξανά ο Νικολάου. Αριστερά για τον Τσιμίκα. Και εδώ φάουλ από τον Πόουσον πάνω στον Τσιμίκα, τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα. Λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και σε πλάγια θέση
ένα φάουλ για την ελληνική ομάδα, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Ανδρούτσος για τον Γαλανόπουλο. Ποιος θα προτιμήσει ξανά από την αριστερή πτέρυγα. Καραχάγιος ανεβαίνει, ο Σάγιακας τον είδε, ωστόσο εκεί βρίσκεται ο Πόσαβετς και καθαρίζει την μπάλα. Καθαρίζει οποιοδήποτε κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί στην περιοχή του. Εδώ παράλληλη μπαλιά και ο Μανθάτης κλέβει. Βούτυρο στο ψωμί του, καλύτερες μπαλιές. Μανθάτης θα μοιράσει για τον Λάμπρου. Λάμπρου το σούτι, μπάλα έξω. Πρώτη ευκαιρία στην επανάληψη για την ελληνική ομάδα μετά το κλέψιμο του Μανθάτη, ο οποίος στη συνέχεια βρήκε τον Λάμπρου στα όρια της μεγάλης περιοχής και αυτός με ένα δεξί σουτ έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πόσαβετς. Παραμένει το 0-0 εδώ στην Τούμπα. Οι παίκτες του Αντώνη Κομπολίδη, οι οποίοι οφείλουν να βρουν εστία στις ευκαιρίες που δημιουργούν. Καραχάγιος θα παίξει κάθετα, εκεί βρίσκεται ο Τσάλετα Τσάρ που θα δώσει για τον Πόσαβετς. Ποιος δεν βιάζεται. Στο 52 όλα αυτά. Η ελληνική ομάδα η οποία πέρασε μια βόλτα από την κόλαση και επέστρεψε ξανά στην κανονική ροή μετά το χαμένο πέναλτι του Μπρέκαλο στο 42. Ένα γκολ όπου αν έμπαινε θα άλλαζε όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού και θα δυσκόλευε αρκετά τα πράγματα για την ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη. Γαλανόπουλος για τον Λάμπρου, αφήνει στο πιστό χώρι και θα κερδίσει εδώ το πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Μόνο τον Νέναντ Γκρατσάν βλέπω όρθιο στον πάγκο του, τώρα σηκώθηκε και ο Νικοπολίδης. Για κάποια στιγμή τον έχασα στο δεύτερο μέρος. Πασαλίδης. Κερδίζουν οι Κροάτες, προσπαθεί ο Μανθάτης, εδώ υπάρχει φάουλ, έστω και με καθυστέρηση και με τη βοήθεια συγκεκριμένα του πρώτου βοηθού, του Λέναρτ, έδωσε το φάουλ, ο Πόουσον. Μπαλιά και πάλι για τον Μανθάτη. Αυτή τη φορά πλάγιο για τους Κροάτες. Καθώς ο 20χρονος εδώ, μέσος επιθετικός του Παζιάννενα, δεν μπορούσε να την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως είναι από τους πιο δραστήριους ο Γιώργος Μανθάτης. Τσαλέτα Τσάρ, διψοκίνδυνη μπαλιά. Ο Μάγερ έβγαλε μια προθυμένη για τον Μπρέκαλο και υπάρχει φάουλ. Εδώ που κάνει ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας σταματώντας την επίθεση των Κροατών. Σε καλό timing πάντως. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπάλιτς. Μπρέκαλο. Περιμένει ο Σόσα. Προτιμάει να κάνει προσωπική προσπάθεια, ζητώντας συγγνώμη στη συνέχεια από τον συμπαίκτη του που ανέβηκε από το αριστερό άκρο της άμυνας. Στο 55 της αναμέτρησης, Ελλάδα-Κροατία 0-0, με μια ευκαιρία κλική στο δεύτερο μέρος η οποία έγινε από τον Λάζαρο Λάμπρου σε μια φάση βέβαια που βγήκε από τον Γιώργο Μανθάτη που είχε κλέψει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ακούτε και τον κόσμο ο οποίος προσπαθεί να ζεστάνει τους διεθνείς. Μάγκερ, ο οποίος είναι αρκετά φρέσκος,
Θα δώσει δεξιά η σέντρα, κόρνερ για τους Κροάτες. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μάγερ. Η μοναδική αλλαγή που έχει γίνει στο παιχνίδι. Ο Λόβρο Μάγερ. Εκτελεί ο Μάγερ, αρκετά δυνατό βέβαια. Μπάλα έξω από την προσπάθεια εκεί του Τσαλέτα Τσάρ που προωθήθηκε για να πάρει θέση στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Μάγερ. Και εδώ ο Κότσαρης, ο οποίος στείνει την μπάλα για αυτό το ελεύθερο. Η Εθνική, η οποία την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει το Σαν Μαρίνο. Εντός έδρας αυτή τη φορά. Αλλά πίσω για τον Πόσαβετς. Καραχάγιος πήρε καλύτερη θέση, ωστόσο η μπάλα τον ξεγέλασε. Τσιμίκας ανεβαίνει πολύ ωραία, ανεβαίνει και ο Λάμπρου αριστερά του. Λάμπρου φέρνει την μπάλα στο δεξί, πίσω για τον Γαλανόπουλο. Λάμπρου και πάλι με τον Γαλανόπουλο, έχουν επιστρέψει οι Κροάτες. Νικολάου, ξανά ο Γαλανόπουλος. Ψυχραιμία και υπομονή από την ελληνική ομάδα. Ανδρούτσος, πολύ ωραία ανάπτυξη, κάνει κίνηση ο Κουλούρη στη μεγάλη περιοχή. Σε δεύτερο χρόνο η σέντρα, κεφαλιά του Κουλούρη, η μπάλα έξω. Δεύτερη τελική ευκαιρία για την ελληνική ομάδα, με τελικό αποδέκτη εδώ τον Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Όχι έτσι όπως θα ήθελε βέβαια. Στο 57. Το ελεύθερο τον Πόσαβετς. Πολύ καλά πόδια από τον Κροάτη. Μανθάτης κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα τη βγάζει όμως ο Πασαλίδης. Πλάγιο. Με καθυστέρησε ο πρώτος βοηθός. Σήκωσε τη σημαία του. Σώσα στο πλάγιο. Μανθάτης έχει γυρίσει για να κερδίσει την μπάλα. Πίσω για τον Κότσαρη. Και τώρα Νικολάου. Τρέχει να πιέσει και ο Μόρο. Τσιμίκας θα κερδίσει το πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Η κεφαλιά από τον Σούνιτς. Μπρέκαλο. Ανεβαίνει ο Σόσα. Θα προτιμήσει πίσω για τον Σίμιτς. Σούνιτς και πάλι πίσω. Μπρέκαλο. Εδώ το τάκλιν από τον Θανάση Αδρούτσο και πλάγιο για τους Κροάτες με τον Μπόρνα Σόσα. 19χρονος αμυντικός της Δυναμό Ζάγκρεπ και αυτός. Δεύτερο πλάγιο για τους Κροάτες. Μπρέκαλο. Ανοίγει το κοντρόλ. Κερδίζει ο Γαλανόπουλος. Ξανακερδίζει ο Μπρέκαλο. Ο οποίος ψάχνει το σούτ θα το κάνει πάνω στην πλάτη του Γαλανόπουλου. Ή του Νικολάου. Του Γαλανόπουλου τελικά. Κάρασιτς για τον Μπρέκαλο και πάλι. Παράλληλη παλιά δεν περνάει. Σούνιτς για τον Κάρασιτς. Με αντίπαλο τον Τσιμίκα. Κάραση, Τσιμίκας, ο οποίος παραχωρεί πλάγιο. Ό,τι καλύτερο μπορούσε σε εκείνο το σημείο. Στο ενασμέναν με τον Κάρασιτς. Εδώ το πλάγιο και τι έχουμε. Out. Τελικά, σύμφωνα με τον Άγγλο ρέφερι, μια απόφαση που δεν αρέσει στον Νίκολα Μόρο. Και τώρα η Εθνική προσπαθεί να βγάλει μια αντεπίδεση, καθώς οι Κροάτες μείνανε πίσω στην προηγούμενη επίθεσή τους.
Σούνιτς και φάουλ πάνω στον αρχηγό της κροατικής ομάδας από τον Ευθύμη Κουλούρη. Μια ώρα παιχνιδιού εδώ στην Τούμπα. Συμπληρώσαμε, το 0-0 παραμένει για Ελλάδα και Κροατία. Όρθιος ο Αντώνης Νικοπολίδης. Ο οποίος πέρα από τον στόχο της πρώτης θέσης, γενικότερα αυτές οι ομάδες έχουν βασικότερο στόχο τη στελέχωση της ομάδας ανδρών. Και σίγουρα αυτό θα είναι μια επιτυχία, το να δούμε αύριο μεθαύριο αυτά τα παιδιά να αγωνίζονται στην εθνική ομάδα ανδρών, μιας και υπάρχει ανάγκη για στελέχωση και νέων προσώπων. Την μπάλα μακριά, διώχνουν τον κίνδυνο οι Κροάτες. Πασαλίδης πήρε την κεφαλιά, πίσω η μπάλα στον Κότσαρη από τον Καραχάγιο, ο οποίος έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα στο παιχνίδι. Κότσαρης, Κουλούρης, κατεβάζει πάρα πολύ ωραία και θα παίξει ξανά για τον Σάγιακα. Διαγώνια παλιά για τον Λάμπρου, Κάρασιτς, Μάγερ και τι έχουμε εδώ. Σταματάει το παιχνίδι ο Πόουσον γιατί ο Κότσαρης βρίσκεται στο έδαφος πιάνοντας το κεφάλι του. Φωνάζοντας το ιατρικό team να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να υπενθυμίσουμε πάντως ότι στον πάγκο Αντώνης Νικοπολίδης έχει και τον Ελευθέριο Αστρά, τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Αρκετός κόσμος, μεταξύ άλλων και στην κερκίδα της Τούμπας, εδώ στην θύρα 3, όπως βλέπετε. Αρκετά παιδιά ακαδημιών που έχουν έρθει σήμερα εδώ στην Τούμπα, όπως και άλλος κόσμος του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, να υπενθυμίσουμε, η είσοδος ήταν ελεύθερη σήμερα για οποιοδήποτε ήθελε να παρακολουθήσει αυτό το κομβικό παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων. Ο Κότσαρης, ο οποίος παραμένει στο έδαφος. Βλέπω μια κινητικότητα πάντως στον πάγκο της Εθνικής, καθώς αν ο Κότσαρης δεν μπορεί να βγάλει το υπόλοιπο του παιχνιδιού, τότε τη θέση του θα πάρει ο Ελευθέριος Αστράς του Πανιωνίου, που από ό,τι βλέπω προθερμαίνεται καλού κακού για πάνε ενδεχόμενο. Τελικά σηκώθηκε ο Κότσαρης και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Θα περάσει έξω και το ιατρικό team. Ενώ από ό,τι βλέπω θα γίνει και η πρώτη αλλαγή σε λίγο από τον Αντώνη Νικοπολίδη, ο οποίος θα λέει με τον Καραχάγιο και του δίνει οδηγίες για την συνέχεια του παιχνιδιού. Ναι, είναι γεγονός ότι ο Αντώνης Νικοπολίδης θα κάνει την πρώτη του αλλαγή. Δεν βλέπω ακόμα τον ποδοσφαιριστή, βέβαια, που έχει σηκωθεί από τον πάγκο και με τον οποίο μιλάει ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων. Η αλλαγή παιχνιδιού δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή από τον Τσαλέτα Τσάρ. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Γαλανόπουλος, πολύ ωραία προσποίηση. Καραχάγιος. Και τώρα από τα αριστερά η ελληνική ομάδα
Κερδίζουν οι Κροάτες, ο Λιμνιός ετοιμάζεται για να περάσει το παιχνίδι. Ο Δημήτρης Λιμνιός, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Εδώ η Μπαγιά στη μεγάλη περιοχή, προβολή και γκολ! 1-0 για την ελληνική ομάδα με τον Γιώργο Μανθάτη. Στο 65 της αναμέτρησης. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα για τον πάγκο της ελληνικής ομάδας και για τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα εδώ στην Τούμπα. 1-0 με τον Γιώργο Μανθάτη, ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή έκανε το 1-0 στο 66 της αναμέτρησης. Θα δούμε εδώ και σε replay τώρα το γκολ που σημείωσε ο Γιώργος Μανθάτης, μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Λάμπρου να βγάζει τη σέντρα και την προβολή εδώ από τον Γιώργο Μανθάτη. 1-0 η Εθνική Ελπίδων, και τώρα θα γίνει η αλλαγή από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Με το νούμερο 10 θα βγει ο Λάμπρου, αλλαγή στην Ελλάδα, και θα μπει ο Λιμνιός και οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ πρόβλημα ξανά ο Κότσαρης, ο οποίος φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Επιστέγασμα γενικότερα της πολύ καλής εμφάνισής του σήμερα, αυτό το γκολ για τον Γιώργο Μανθάτη. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννενα, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός με το νούμερο 7, αλλαγή λοιπόν. Αποχωρεί ο Κωνσταντίνος Κότσαρης λόγω ενός προβλήματος, για τράβηγμα μου φαίνεται. Γιατρός δεν είμαι, ωστόσο το δεδομένο είναι ότι ο Κότσαρης αποχωρεί από το παιχνίδι και τη θέση του θα πάρει ο Ελευθέριος Αστράς του Πανιωνίου, με τον κόσμο εδώ στην Τούμπα να χειροκροτά τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ελπίδων, και σιγά σιγά αποχωρεί και πλέον περιμένουμε να δούμε τον Άστρα να κάνει την εμφάνισή του. Ο Άγγλος ρέφερι, ο οποίος κάτι λέει εκεί στην αλλαγή που πάει να γίνει με τον τερματοφύλακα τον Κότσαρη. Οι Κροάτες διαμαρτύρονται για αυτή την καθυστέρηση, με τον Πόουσον βέβαια να δείχνει το ρολόι του και να λέει ότι θα κρατηθούν αυτά στο τέλος, στα λεπτά των καθυστερήσεων. Με τους Κροάτες να κάνουν τριγωνάκια στην σέντρα μετά τον γκολ που δέχτηκαν, προκειμένου να παραμείνουν ζεστοί. Υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση στην αλλαγή. Οι Κροάτες συνεχίζουν να γκρινιάζουν. Και τι να κάνουν άλλωστε, καθώς βρίσκονται πίσω στο σκορ. Ένα πολύ σημαντικό γκολ για την εθνική μας με τον Γιώργο Μανθάτη. Εδώ σε επανάληψη βλέπετε το γκολ που σημείωσε ο Γιώργος Μανθάτης. Τελικά την σέντρα την έβγαλε ο Γαλανόπουλος και όχι ο Λάμπρου. Αυτός που έβγαλε την assist για τον σκόρερ, ο Γαλανόπουλος τελικά.
διορθώνω αρχικά, καθώς είχα πει ο Λάμπρου. Ενώ θα έχουμε αλλαγή και για τους Κροάτες. Ο Μπάλιτς θα αποχωρήσει με το 16 και θα μπει ο Ιβάνουσεκ. Νούμερο 17, ο Λούκα Ιβάνουσεκ, στη θέση νούμερο 16. Άντι για Μπάλιτς. Substitution for Croatia. Number 17, Λούκα Ιβάνουσεκ, replaces number 16. Άντι για Μπάλιτς. Τώρα θα μπει ο Ελευθέριος Αστράς. Αλλαγή για την Ελλάδα. Με το νούμερο 12. Ο Ελευθέριος Αστράς στη θέση νούμερο 1. Το Κωνσταντίνο Κώσταρη. Substitution for Greece. Number 12. Και τώρα θα γίνει η σέντρα των Κροατών μετά από αυτές τις δύο αλλαγές αλλά και την σχετική καθυστέρηση που είχαμε κατά την αποχώρηση λόγω τραυματισμού του Κωνσταντίνου Κότσαρη. Να υπενθυμίσουμε 1-0 η εθνική μας με το γκολ του Γιώργου Μανθάτη. Βέβαια θα έχουμε και αρκετά λεπτά καθυστερήσεων στο τέλος. Εδώ ξανά η ελληνική ομάδα, ανεβαίνει ο Μανθάτης. Πουλούρης ανάμεσα σε δύο παίκτες της Κροατίας. Γαλανόπουλος, ένα σουτ μακρινό, μπλοκάρει ο Πόσαβετς από τον Λιμιό το σουτ, ο οποίος δέχθηκε την μπάλα από τον Γαλανόπουλο. Μανθάτης, από τους πολυτιμότερους του παιχνιδιού. Με το στήθος, ο Τσαλέτα Τσάρ. Οι Κροάτες οι οποίοι βγάζουν μια νευρικότητα μετά τον γκολ που δέχθηκαν. Σούνιτς. Μάγερ. Ανεβαίνει και ο Σόσα από τα αριστερά. Με τον Μανθάτη σε ρόλο αμυντικού εδώ να κερδίζει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Ιβάνουσεκ. Και τώρα τα αριστερά η εθνική μας. Πουλούρης. Θα παίξει πίσω για τον Γαλανόπουλο. Ανδρούτσος. Καραχάλιος. Περιμένουν οι Κροάτες. Γαλανόπουλος αριστερά για τον Τσιμίκα. Πολύ ωραία συνεργασία. Τσιμίκας και πάλι η προσποίηση. Με εξωτερικό φάλτσο η σέντρα. Διώχνουν οι Κροάτες σε ένα χώρο που κινείται ο Γαλανόπουλος. Και αυτό σε πολύ καλή μέρα. Ο Κώστας Γαλανόπουλος. Παίκτης της ΑΕΚ. Εδώ ο Γιάκολης, είναι μόνος του όμως, τώρα θα βοηθήσει ο Μπρέκαλο. Εδώ θέλει προσοχή, ένα σουτ και η μπάλα στα δίχτυα τελικά. 1-1 οι Κροάτες με αυτό το σουτ του Μπρέκαλο, ο οποίος διορθώνει το αρχικά χαμένο πέναλτι που είχε στο πρώτο μέρος. 1-1 η Κροατία ισοφαρίζει στο 74 με τον κόσμο πάντως να χειροκροτά τον Ελευθέριο Αστρά, ο οποίος ήταν φανερό ότι ήταν κρύος από τη στιγμή που μπήκε και τον στηρίζει σε αυτή την άτυχη στιγμή. Σε όλους τους τερματοφύλακες συμβαίνει και γι' αυτό θέλει εμψύχωση και όχι απογοήτευση. Μπρέκαλο, πέμπτο γκολ στην διοργάνωση, αυτό το 1-1. Η εθνική μας δεν το βάζει όμως κάτω. Η σέντρα για τον Μανθάτη ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Σάγιακας, σέντρα σουτ. Με τον Πόσαβετς οριακά να προλαβαίνει την μπάλα, προτού αυτή βγει έξω. Ελλάδα-Κροατία 1-1. Με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος.
Βασιλιδης για το Μανθάτη, δυνατή μπαλιά, απευθείας έξω. Μόνο πανικό δεν θέλει. Την μπαλά πίσω στον Αστρά. Και αυτός για τον Βασιλίδη. Στο 65 το 1-0 τον Μανθάτη. Το 1-1 στο 74 τον Μπρεκάλο. Ο οποίος έφτασε τον Κουλούρη στα 5 γκολ στον Όμιλο. Μπαγιά το Λιμιό. Τσιμίκας κρατάει μπάλα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Καραχάγιος. Η μπαγιά στην πλάτη της άμυνας δεν περνάει. Έχει γλιστρήσει και ο Λιμιός. Ποιος τώρα τρέχει να καλύψει το ανέβασμα του Τσιμίκα. Τσαλέτα Τσάρ. Το διώξουμε από τον Σάγιακα. Και ο Σόσα αφήνει σε πλάγιο για την Κροατία. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο δεν δίνει ο Πόουσον. Στο τράβηγμα πάνω στον Κουλούρη. Μπρέκαλο. Καραχάγιος, φάουλ εδώ, το έδωσε αυτή τη φορά, γρήγορη εκτέλεση και τώρα ο Ανδρούτσος από τα δεξιά θα αφήσει για τον Μανθάτη, με αντίπαλο τον Σόσα. Μανθάτη στη σέντρα, έξω ή κόρνερ, απευθείας έξω τελικά, καθώς δεν βρήκε ο Σόσα, σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό, τον Χάρι Λέναρτ. Και στην επαναφορά ο Πόσαβετς. Στο 78 έχουμε φτάσει. Ελλάδα-Κροατία 1-1. Με δύο γκολ στην επανάληψη. 1-0 από τον Μανθάτη και το 1-1 από τον Μπρεκάλο. Στο 65 και στο 74. Εδώ η κάθετη παλιά για τον Γιάκολης δεν ήταν καλή. Από τον Ιβάνουσεκ. Ξανά πίσω στον Αστρά. Νικολάου. Θέλει να βρει κάθετα τον Κουλούρη, δεν θα περάσει μπαλιά του. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Εδώ έχασε ο Ανδρούτσος, διορθώνει ο Καραχάγιος. Μπαλιά για τον Μανθάτη, Σόσα. Και φάουλ, καθώς έχει σηκώσει αρκετά ψηλά το πόδι του ο Μανώλης Σάγιακας. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Καραχάγιος πήρε την κεφαλιά, Μανθάτης. Γαλανόπουλος με τη μία, πολύ ωραία για το Λιμιό. Κάνει κίνηση ο Κουλούρης, Λιμιός. Θα πιάσει το σουτ πάνω στα σώματα και τώρα ο Σόσα, δίχως να ξέρει τι γίνεται πίσω του, απομακρύνει σε πλάγιο. Υπάρχει διάθεση από την ελληνική ομάδα και αυτό είναι το θετικό. Η σέντρα χαμηλά. Διώχνουν οι Κροάτες. Καραχάγιος στην κεφαλιά. Τσαλέτα Τσάρ. Το διώξιμο όχι και τόσο καλό. Ωστόσο οι Κροάτες κερδίζουν και φάουλ εδώ. Έξυπνο θα έλεγα. Από τον Σάγιακα. Ο οποίος πρόλαβε καταστάσεις στην αντεπίθεση που πήγαν να βγάλουν οι Κροάτες. Από τις λεγόμενες χρήσιμες κάρτες. Για τέτοιες περιπτώσεις βρίσκονται. Εδώ κλέβει ο Λιμιός, ο Κουλούρης βρίσκεται δύο βήματα πιο πίσω βέβαια. Από εκεί όπου πήγε η μπάλα στο κλέψιμο του Λιμιού. Αστράς
βρει τον Καραχάλιο. Αριστερά για τον Τσιμίκα. Ζητάει ο Κουλούρης, τώρα θα κάνει κίνηση. Θα τον δει ο Τσιμίκας, δεν έχει βγει μπάλα. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο θα δώσει καθυστερημένα ο Πόουσον. Και γι' αυτό το λόγο διαμαρτύρονται οι Κροάτες, γιατί το έχει δώσει καθυστερημένα. Όχι για τον λόγο ότι δεν έχει γίνει φάουλ. Ένα φάουλ σε πλάγια θέση για την ελληνική ομάδα. Με Πασαλίδη και Νικολάου να ανεβαίνουν σε αυτό το φάουλ για να πάρουν θέση. Στο 81 φάουλ για την ελληνική ομάδα. Μόνο Σούνιτς θα μείνει. Μια σέντρα σουτ. Κόβασετς, εδώ έκανε γίνεται το λάθος, ο Πόσαβετς, με συγχωρείτε. Σε δεύτερο χρόνο η μπαλιά για τον Μανθάτη, κεφαλιά, κάτι που έμοιαζε εύκολο. Αυτό που λέμε ότι όλοι οι τερματοφύλακες έχουν την κακή του στιγμή. Σε αυτούς είναι που φαίνεται περισσότερο, σχετικά με τις άλλες θέσεις του αγωνιστικού χώρου. Σάλιακας. Κουλούρης στο γύρισμα. Τσαλέτα Τσάρ το διώξιμο. Πασαλίδης ψύχρεμα πίσω για τον Νικολάου. Η εθνική μας πατάει καλύτερα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σε αυτό το δεύτερο μέρος. Καραχάλιος, Πασαλίδης. Και τώρα Νικολάου, ο οποίος προτιμάει να ανέβει μέτρα. Καραχάλιος, και αυτός έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Δεν θα περάσει κάθε την παλιά. Έκλεψαν οι Κροάτες με τον Μόρο. Και τώρα από τα δεξιά, η φιλοξενούμενη, η παλιά για τον Νεσούνιτς. Ανεβαίνει ο Μπρέκαλο, καθοριστικό το τάκλιν εκεί από τον Πασαλίδη. Με τον Πόουσον να του βγάζει κίτρινη κάρτα στον τριαντάφυλλο Πασαλίδη. Γι' αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα, το οποίο έγινε με δύο πόδια, βέβαια. Να δούμε λίγο σε επανάληψη αν γίνεται. Για τον Πασαλίδη βέβαια, η οποία είναι η δεύτερη κίτρινη. Και έτσι λοιπόν με 10 παίκτες η ελληνική ομάδα. Ποιος θα το περίμενε από εκεί που προηγηθήκαμε, να γίνει το 1-1 και τώρα να αποβληθεί ο Πασαλίδης εδώ σε επανάληψη. Ο Σούνιτς με την μπάλα και ο Πασαλίδης, ο οποίος βέβαια βρήκε μπάλα. Τριαντάφυλλος Πασαλίδης εκτός, ακούσατε και τον κόσμο με το χειροκρότημά του. Άσχημα νέα για την ελληνική ομάδα με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Πασαλίδη. Και πλέον να δούμε ποιος θα καλύψει τη θέση του. Ωστόσο μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε φάουλ για τους Κροάτες. Σε καλό σημείο. Η εκτέλεση πάνω στο τείχος με δεύτερη προσπάθεια, ο Μάγερ πέφτει και μπλοκάρει ο Αστράς. Λίγη ο συναγερμός για την ελληνική ομάδα. Έχουμε φτάσει στο 85. Ανδρούτσος για τον Δημήτρη Λιμιό, ο οποίος παίρνει την προσπάθεια πάνω του, θα κόψει στο αριστερό, έχει καθυστερήσει, εδώ υπάρχει φάουλ, κύριε Πόουσον, το οποίο αρνείται να το δώσει ο Άγγλος ρέφερι. Και τώρα οι Κροάτες στην αντεπίδεση. Η μπαλιά για τον Γιάκολης, η παρέμβαση σε κόρνερ για αντιδράσεις από την πλευρά μας αυτή τη φορά. Αλλαγή για την Ελλάδα.
Βγαίνει ο σκόρερ, ο Γιώργος Μανθάτης και θα περάσει θέση του ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος για να καλύψει ουσιαστικά τη θέση εκεί του Πασαλίδη. Να τον πας Γιάννενα και ο Μαυροπάνος, όπως και ο Μανθάτης, εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά. Θέλουμε να βγάλουμε αντεπίδεση με τον Γαλανόπουλο να έχει πάντως κουράγιο και διάθεση. Περιμένει ο Λιμιός, ανεβαίνει και ο Κουλούρης. Κουλούρης γυρνάει, βλέπει τον Λιμιό. Έχουν γυρίσει όμως οι Κροάτες. Σέντρα του Λιμιού, η προβολή. Η μπάλα φτάνει στον Σάγιακα, εδώ έξω. Τεράστια ευκαιρία χαμένη για την Ελλάδα. Μετά την παλιά του Σάγιακα δεν μπόρεσε κανείς να βάλει το πόδι του, έστω και αμυντικός, για να γίνει το 2-1. Πολύ κοντά στο 2-1 εδώ η ελληνική ομάδα. Και εδώ σε επανάληψη. Η σέντρα από το Λιμιό. Η προβολή του Κουλούρη αν είδα καλά. Ο Σάγιακα σε δεύτερο χρόνο. Μια ανάσα από τον γκολ η ελληνική ομάδα, ενώ υπάρχει κόρνερ. Η κερκίδα η οποία εμψυχώνει την ελληνική ομάδα για αυτά τα τελευταία λεπτά του 90 λεπτού. Κόρνερ. Φαλτσαριστά η κεφαλιά. Όχι! Έξω! Διαμαρτύρονται οι Έλληνες παίκτες ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Πολύ δύσκολο βέβαια. Να το επιβεβαιώσουμε από εδώ πέρα. Ακόμα μια τεράστια ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Δεν μας το κάνει το χατήρι μπάλα. Το 1-1 παραμένει. Ελλάδα-Κροατία στο 88. Ακόμα ένα κόρνερ από την άλλη πλευρά. Ακόμα μια κεφαλιά, αυτή τη φορά απευθείας έξω. Εδώ τώρα σε επανάληψη, αν μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Βλέπετε την πορεία της μπάλας. Όχι, τελικά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από εδώ που βρισκόμαστε, δεν πέρασε τη γραμμή. Βιάστηκα κι εγώ. Μετά από μια μικρή καθυστέρηση, ο Πόσαβεκ θα συνεχίσει. Πάντως δεν έχει τελειώσει τίποτα. Χοντρικά, 7-8 λεπτά τα έχουμε ακόμα. Παρότι βρισκόμαστε στο 89. Κυνηγάει ο Λιμιός, η μπάλα φτάνει στον Σούνιτς. Παρότι με παίχτη λιγότερο, η ελληνική ομάδα προσπαθεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Άλλωστε δεν υστερεί σε κάτι από τους Κροάτες. Οι οποίοι τώρα βρίσκονται στην αντεπίθεση. Τάκλιν, η μπάλα όμως φτάνει στον Μπρέκαλο. Μπρέκαλο το σουτ, την μπάλα έξω. Αδύναμο το σουτ από τον Κροάτι μεσοεπιθετικό της Στουτγκάρδης, 19 μόλις χρονών. Και μια κάρτα εκτός φάσης στον Λιμιό. Ένας θεός ξέρει. Πατήσαμε 90, 1-1 Ελλάδα-Κροατία με τα γκολ του Μανθάτη και του Μπρέκαλο. Μπαλά πίσω για τον Πόσαβετς, ο οποίος απομακρύνει έξω. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, όλα είναι ρευστά. 7 λεπτά καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον τέταρτο. Μπαλιά για τον Λιμιό.
ο οποίος αυτή τη φορά δεν μπορεί να κρατήσει, από το πείσμα του όμως κερδίζει, θα πατήσει περιοχή, Λιμιό στο γύρισμα, corner, όχι, out τελικά, από τον Χάρι Λέναρτ, καθώς βρήκε ο Λιμιός τελευταίος. Επιπλέον χρόνος 7 λεπτά. Additional time 7 minutes. Μέσα σε 7 λεπτά γίνονται τα πάντα. Παρότι το 1-1 δεν είναι καταστροφικό. Η ελληνική ομάδα το παλεύει για ένα δεύτερο γκολ. Το αριθμητικό πλεονέκτημα των Κροατών δεν φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Μετά την αποβολή του Πασαλίδη, Καραχάγιος, Λιμιός, ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε έχει δώσει έναν άλλον αέρα επιθετικά για την ελληνική ομάδα. Εδώ οι Κροάτες όμως στο προσκήνιο θέλει προσοχή. Μάγερ, ο Ιβάνουσεξ, συγγνώμη. Η σέντρα στη μεγάλη περιοχή, ο Αστράς μπλοκάρει και περιμένει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Με τα χέρια πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Με τον Ανδρούτσο να είναι στο έδαφος. Τα λέει εκεί με τον Άγγλο. Και ακόμα ένα πλάγιο από την παρέα βασική του Ιβάνου σε κανίδα καλά. Βάλα πίσω, όπως όπως, διώχνουν οι Κροάτες. Και τι υπάρχει εδώ, υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Μαύρο Πάνο. Το ειδοποιούσαν. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ακόμα 4 που μένουν. Το γέμισμα, Σούνιτς κράτησε για λίγο τον Γαλανόπουλο, δεν υπήρχε βέβαια τίποτα για του λόγου του αληθές. Και τώρα οι Κροάτες στην κόντρα με τον Μάγερ. Μόρο, την παλιά στην πλάτη της άμυνας, δεν θα περάσει τον Τσιμίκα, ο οποίος θα διώξει από την άλλη πλευρά. Μόρο και πάλι στην σέντρα, η κεφαλιά έξω. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ελλάδα-Κροατία 1-1. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο ομάδες μετράνε ένα ήττο σερί 4 αγωνιστικών, ένα νικηφόρο σερί με 4 νίκες. Συγκατοικούν στην κορυφή με 12 βαθμούς. Στην επόμενη, στην Ιταλία βασικά, στην τελική φάση περνάει ο πρώτος και οι 4 καλύτεροι δεύτεροι από όλους τους ομίλους. Από τους 4 καλύτερους δεύτερους, όπου θα γίνουν βέβαια 2 παιχνίδια και θα βγουν 2 εισιτήρια από εκεί για να ξεκαθαρίσουμε. Και εδώ η μπάλα σε κόρνερ από την παρέμβαση του Σάγιακα. Ανεβαίνουν Σίμιτς και Τσαλέτα Τσάρ στη μεγάλη περιοχή του Αστρά. Κόρνερ με τον Μάγερ. Δυνατά εκτελεσμένο η κεφαλιά. Και εδώ μπλοκάρει ο Αστράς δίχως κανένα πρόβλημα. Θέλοντας να κερδίσει και λίγο χρόνο, να δώσει κάποιες ανάσες. Με τον Κουλούρη βέβαια να κουνάει το χέρι και να λέει πάμε. Αστράς έχει βγει από τη μεγάλη περιοχή για να δώσει συνέχεια. Μπαλά περνάει τον Κουλούρη, ο οποίος κάνει φάουλ βέβαια πάνω στον Σίμιτς. Στον
τον αμυντικό της έμβολη, 21 χρονών, ο Λορέντζο Σίμιτς. Και εδώ η σειρά των Κροατών. Διαγώνια παγιά για τον Μπρέκαλο. Ποιος συγκλίνει προς τον άξονα. Και τώρα Λιμιός. Περιμένει βοήθειες. Κουλούρης παίζει με πλάτη για τον Λιμιό. Και εδώ υπάρχει φάουλ. Φάουλ πάνω στο Λιμιό από τον Σόσα. Ο Κουλούρης παραμένει στο έδαφος. Ένα φάουλ πίσω από την μεσαία γραμμή. Ευθύμης Κουλούρης. Αυτός πιάνει το πόδι του. Ενώ θα έχουμε και αλλαγή. Νέναν Γκρατσάν. Θα μπει ο Τόμα Μπάσιτς. Στη θέση του Μάριν Γιάκολης. Φάουλ για την εθνική. Μάριν Γιάκολης. Τον Σάγιακα να γεμίζει για τον Κουλούρη. Με το στήθος αυτός, για ποιον. Διώξαν οι Κροάτες, πλάγιο. Σάγιακας και πάλι στην επαναφορά. Και τελευταίο σφύριγμα από τον Πόουσον. Ελλάδα-Κροατία 1-1 σε ένα παιχνίδι που σίγουρα μας αφήνει μια πικρή γεύση για τον τρόπο όπου ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως και να έχει όμως, δεν είναι καταστροφικό. Οι δύο ομάδες φτάνουν στους 13 βαθμούς και παραμένουν στην πρώτη θέση και πλέον παρατείνεται η αγωνία για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Αυτά εδώ από την Τούμπα. Αποχαιρετούμε εμείς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας από κάποιο άλλο κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας. Καλό απόγευμα. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς. Γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Goalbet. Ασύγκριτες αποδόσεις.